ψήφισμα συμμετοχής έστειλε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών και το Σωματείο Εργαζόμενων Καθηγητών στα φροντιστήρια. Χαιρετισμό στη συγκέντρωση θα απευθύνει ο Δημήτρης Τσαμπουράνης, εκπρόσωπος της ΑΤΕΕΚΑ. Καλησπέρα. Ως ΑΤΕΕΚΑ πήραμε την πρωτοβουλία, συγκινούμενοι από τον 45ήμερο πλέον αγώνα που δίνουν οι απεργοί στη Μαλαματίνα, να καλέσουμε το εργατικό κέντρο της Αθήνας, το μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της χώρας, να στηρίξει έμπρακτα αυτόν τον αγώνα, βάζοντας τα σωματεία σε κίνηση, συγκεντρώνοντας χρήματα και κάνοντας συγκεντρώσεις για να στηριχθεί η απεργία αυτή, γιατί αυτή η απεργία πρέπει να νικήσει, πρέπει οι 15 εργαζόμενοι να γυρίσουν στη δουλειά τους και πρέπει να σπάσει η εργοδοτική αδιαλαξία που τροφοδοτείται από την κυβερνητική επίθεση. Το εργατικό κέντρο Αθήνας δυστυχώς δεν υιοθέτησε αυτή την πρόταση, δεν πτωούμαστε, ο αγώνας συνεχίζεται. Καταγγέλουμε την αστυνομική βία και τρομοκρατία της προηγούμενης εβδομάδας, όπου επέλεξαν να ξυλοφορτώσουν απεργούς, οι οποίοι είναι απλήρωτοι γιατί ακριβώς είναι απεργοί εδώ και 1,5 μήνα, την ίδια ώρα που, όπως ξέρετε πολύ καλά, απέναντι στους μαφιόζους που αλληλοσκοτώνονται στην Αθήνα δεν κάνουν το παραμικρό. Καταγγέλουμε επίσης ότι αυτές τις μέρες εκτελήσεται μια επιχείρηση υπονόμευσης του Πανεπιστημιακού Ασύλου. Θεωρούμε ότι ο αγώνας αυτός που δίνουν οι φοιτητές είναι κοινός με τον αγώνα που δίνουν όλοι οι εργάτες για να έχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και για να μην γίνονται απολύσεις σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, όπου μέσα στο χειμώνα μας ετοιμάζουν τα χειρότερα. Και καλούμε από εδώ και πέρα κάθε σωματείο και αποφασιστικά εν όψη της διαδήλωσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να σταθεί στο ύψος των καιρών, να στηρίξει τον αγώνα της Μαλαματίνας για να οδηγηθούμε σε μια νίκη που τόσο έχουμε όλοι ανάγκη. Ευχαριστώ.